Συμμετέχω στην έκθεση των συναδέλφων καθηγητών ΕΛΜΕ Εύβοιας με την οικαστική ομάδα. Για φέτος είχαμε το θέμα «Μορφές στο Φως», ένα θέμα που το δουλέψαμε από την αρχή της χρονιάς, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Άλλος με ζωγραφική, άλλος με γλυπτική, με αγιογραφία κλπ. Η ομάδα μας δημιουργήθηκε γιατί θέλαμε να δώσουμε ένα άλλο στίγμα, εκτός από αυτό που ξέρουν όλοι οι καθηγητές στο σχολείο με τα παιδιά, οι αυστηροί, να δουν και μια διαφορετική πλευρά, ότι έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα και άλλες αναζητήσεις. Σκοπός της έκθεσης είναι να ανοίξει ένας επικοδομητικός διάλογος των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας. Άλλωστε, ο πολιτισμός είναι στοιχείο της καθημερινής μας ζωής και αυτό προσπαθούμε να δείξουμε και να εμπνεύσουμε και στα παιδιά μας μέσα στην τάξη. Ζωγραφίζω τελείως αυθόρμητα. Έχω ενταχθεί στην ομάδα την οικαστική των εκπαιδευτικών εδώ και 2 χρόνια, πιστεύω, 3 αν δεν κάνω λάθος, διότι με τον τρόπο αυτό, το να ζωγραφίζω, εκφράζομαι και νοητικά και ψυχικά. Όσο προηγουμένως μιλήσατε για ποιο λόγο κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Καταρχήν είναι μια οικαστική πολιτιστική εκδήλωση που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, διότι μας αρέσει να εκφραζόμαστε και να περνάμε μηνύματα με έναν έμεσο διάλογο στο κοινό. Διότι υπάρχει μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στην τέχνη και στον θεατή.